Ο απολογισμός της επιδημίας του κορονοϊού στην Κίνα αυξήθηκε στους 80 νεκρούς. 24 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν στην επαρχία Χουμπέι, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, όπου είναι εστία της μόλυνσης. Στην επαρχία καταγράφηκαν επιπλέον 371 νέα κρούσματα, αυξάνοντας έτσι τον απολογισμό των επιβεβαιωμένων κρούσματων στα 2.744 βάσει των δεδομένων που δίνει η κεντρική κυβέρνηση της Κίνας. Ο νέος κορονοϊός χτυπά πλέον και την πόρτα της Ευρώπης, με κρούσματα να καταγράφονται στη Γαλλία και να εξετάζεται μια ύποπτη περίπτωση ασθενούς και στην Αυστρία. Auftreten erste Symptome. Somit haben wir jetzt alle Maßnahmen ergriffen, die Patienten. Σύμφωνα με το Russia Today, μια Κινέζα αεροσυνοδός νοσηλεύεται στη Βιέννη με συμπτώματα γρίπης και εξετάζεται μήπως είναι κρούσμα του νέου κορονοϊού. Κινέζικες οργανώσεις μέτρα από το Παρίσι ακύρωσαν την παρέλαση για την κινέζικη πρωτοχρονιά λόγω της επιδημίας του κορονοϊού, όπως έγινε γνωστό από τη δήμαρχο της γαλλικής πρωτεύουσας Άνι Νταλγκό. Έκτακτη σύσκεψη πραγματοποιείται σήμερα στις Βρυξέλλες από την Επιτροπή Ασφάλεια και Υγείας με στόχο τον περιορισμό και την καταπολέμηση της επιδημίας.